Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Νικόλα Σίψα. Είναι καθηγητής παθολογικής φυσιολογίας και λοιμόξεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο πρώτο ημίχρονο, βρισκόμαστε στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου. Βλέπουμε ότι και παρατηρούμε και τα διθυραμμικά σχόλια από τον διεθνή τύπο, από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις που λένε ότι κάτι κάναμε καλά επιτέλους για πρώτη φορά. Από μαύρο πρόβατο έχουμε γίνει παράδειγμα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Βλέπω όμως, φαντάζομαι το παρατηρείτε και εσείς, ότι αρχίζουν να υπάρχουν και κάποια σημάδια κόπωσης από την πλευρά των πολιτών. Φοβάστε ότι μπορεί ότι έχουμε κερδίσει μέχρι στιγμής να χαθεί εάν ξεφύγει η κατάσταση? Καταρχάς είναι λίγο νωρίς για να θριαμβολογούμε. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας στο τέλος της επιδημίας, αφού περάσει και ο μήνας Μάιος. Αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε σε μια φάση που η καμπύλη μας είναι ακόμα ανωδική. Μπορεί πολύ ελαφρά ανωδική, αλλά παραμένει ανωδική. Άρα λοιπόν ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ο κίνδυνος. Συνεχίζει να υπάρχει και βέβαια ο κίνδυνος επιδεινώνεται από το Πάσχα που είναι μπροστά μας, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όπου δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μια ακόμη μεγαλύτερη χαλάρωση και να έχουμε συγχωρισμό ανθρώπων, είτε που μετακινούνται είτε προς τις εκκλησίες. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Συνεχίζεται η επιδημία και πρέπει να παραμείνουμε πάρα πολύ αυστηρά προσδεδομένοι στα μέτρα που έχουμε λάβει και μέχρι τώρα τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι τώρα ο καιρός να τα χαλάσουμε. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα, ότι έρχεται το Πάσχα? Φοβάστε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει χαλάρωση ό,τι αφορά τις εκκλησίες? Και πιστεύετε ότι σωστά έχουν πάρθει τα μέτρα αυτά? Κάποιοι αντιδρούν ακόμα και για το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες προθέσεις από πλευράς Δήμων να γίνει μια κατοίκον διανομή του Αγίου Φωτός. Θεωρείτε ότι πρέπει να το σφραγίσουμε αυτό? Πρέπει να μην υπάρχει καμία δυνατότητα προσέλευσης σε εκκλησίες? Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί η Εκκλησία τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα, έχει συνεργαστεί και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την συνολική προσπάθεια και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Νομίζω ότι πρέπει οι ακολουθίες να παρακολουθούν από το σπίτι μας και την ανάσταση ότι κάνουμε στο μπαλκόνι μας. Τώρα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, ίσως είναι και λίγο επικίνδυνα από απόψεως επιδημιολογικής. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις μάσκες. Πολλοί αρχίζουν πλέον και ρωτάνε και αν θα πρέπει να φοράμε μάσκες, ποιοι θα πρέπει να φοράνε μάσκες. Υπάρχουν διάφορες και αντικρουόμενες απόψεις ότι μπορεί να υπάρχουν και κίνδυνοι από το πώς φοράμε τις μάσκες. Έχετε μια απάντηση εσείς γι' αυτό? Έχω απάντηση, αλλά θα έχει και η Επιτροπή Εμπειρογνωμών που συνεδριάζει σήμερα. Νομίζω το βράδυ θα έχουμε και τις δικές μας οδηγίες. Συνοπτικά όμως θα σας πω ότι οι μάσκες σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τα βασικά μέτρα ασφάλειας που είναι 2 μέτρα απόσταση από τους υπόλοιπους. Είναι ότι δεν αγγίζω τίποτα, πλένω τα χέρια μου και δεν αγγίζω το πρόσωπό μου. Αυτές είναι οι 4 βασικές οδηγίες. Η μάσκα μπορεί να είναι συμπληρωματική όταν ενδεχομένως πάμε στο σούπερ μάρκετ ή μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο, δηλαδή όπου υπάρχει συνωστισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μάσκες οι οποίες πουλούνται στο εμπόριο, δεν θα είναι πάνινες ή οτιδήποτε άλλο και δεν θα είναι ιατρικές. Γιατί τις ιατρικές μάσκες τις θέλουμε για τα νοσοκομεία και για το προσωπικό το υγειονομικό. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Λέτε ότι ο κρίσιμος μήνας είναι ο Απρίλιος και βεβαίως από το Μάιο θα μπορούμε να δούμε αν πράγματι να κάνουμε τον απολογισμό μας για να δούμε πού βρισκόμαστε. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για την εμφάνιση ενός δεύτερου κύματος κορονοϊού κάποια στιγμή στη χώρα μας? Κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί ακριβώς ο ιός, αλλά το πιθανότερο είναι αν δούμε τις παλαιότερες πανδημίες, όπως το βοχάρι της γρήπης το 2009, αλλά και το πώς συμπεριφέρονται οι κοροναοί, οι υπόλοιποι κοροναοί. Πιστεύω ότι το φθινόπωρο ενδεχομένως θα έχουμε μια αύξηση, πάλι επανάκαμψη της επιδημίας, αλλά σε πολύ πιο ήπιο βαθμό, με την έννοια ότι θα έχουμε πολλούς πολίτες οι οποίοι θα έχουν αντισώματα, θα είμαστε πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερο έτοιμοι σαν κοινωνία. Επομένως, ενδεχομένως και το Σεπτέμβριο να υπάρξουν μέτρα, αλλά δεν θα είναι της εντάσεως που είναι τώρα. Θα είναι πολύ πιο ήπια και θα είναι και κυλιόμενα και περιοδικά. Ωραία. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο βλέπω από πάρα πολλούς ακροατές είναι το θέμα των τεστ, των περίφημων τεστ. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αναζητούν διάφορα τεστ τα οποία κυκλοφορούν. Μπορούμε να πούμε ότι όλα τα τεστ είναι αξιόπιστα, κύριε καθηγητά?
Μπορούν να πούν το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι ελάχιστα τα τεστ τα οποία έχουν ελεγχθεί και θεωρούνται αξιόπιστα. Και ενώ έχουν ελεγχθεί από μεγάλους οργανισμούς όπως είναι ο FDA ή ο EMA και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα θα βγάλουμε οδηγίες για τα ποια τεστ μπορούμε να εμπιστευόμαστε. Προς το παρόν, οι πολίτες πρέπει να είναι επιφυλακτικοί, γιατί υπάρχουν και έξω πάρα πολλοί οι οποίοι πουλάνε τεστ τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί. Και το τελευταίο ερώτημα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για κάποια φάρμακα. Βέβαια ο όρος είναι λίγο αδόκιμος, γιατί φάρμακο αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο, υπ' αυτή την έννοια το λέω. Αλλά υπάρχουν κάποια κοκτέιλ και κάποιες ουσίες, δραστικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να αξιολογήσουμε ποιες είναι αυτές οι ουσίες, ή είναι πάντοτε κατά περίπτωση η θεραπεία, κύριε καθηγητά? Τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία αποτελεσματική θεραπεία. Όμως έχουμε ελπίδες για τουλάχιστον δύο φάρμακα. Υπάρχουν μεγάλες κλινικές μελέτες φάσεως 3, οι οποίες τελειώνουν. Το ένα είναι η ρεμδεσιβίρη και το άλλο ενδεχομένως να είναι η χλωροκίνη που ήδη χρησιμοποιούμε. Εάν οι μελέτες είναι καλές, τότε θα έχουμε στη διάθεσή μας τα φάρμακα αυτά. Μέσα στο καλοκαίρι, πιστεύω, θα είναι στη διάθεση όλων. Και θα είναι μια ελπίδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τουλάχιστον 100 διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες στον κόσμο, οι οποίες δοκιμάζονται σε πάρα πολλές κλινικές μελέτες σε όλο τον πλανήτη. Ελπίζω να έχουμε και κάποιες άλλες ουσίες πέραν αυτών που θα ανέφερα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κρατάω αυτό που λέτε, ότι πρέπει ακόμα να παραμείνουμε σε συναγερμό, διότι βρισκόμαστε ακόμα στην ανωδική πορεία και δεν πρέπει να χαλάσουμε ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.